Τον ανταποκριτή μας, Μιχάλη Γναντίου, στην Ουάσιγκτον, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Μιχάλη, καλησπέρα. Για το περιεχόμενο των επιστολών Στιούαρτ που θα παραδοθούν και στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι, Μιχάλη, λίγες πληροφορίες βεβαίως. Πρώτο απ' να πούμε ότι αναμένεται να, η Γραμματεία των ΗΠΑ αναμένεται να παραδώσει στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τις εκθέσεις που συνέγραψε βεβαίως ο κύριος Στιούαρτ, ο οποίος, όπως μας είπαν διπλωματικές πηγές, μονίμως καλύπτει τους Τούρκους. Η παράδοση αυτών των εκθέσεων, Μιχάλη, αναμένεται ακόμα και σήμερα το απόγευμα, ώρα Νέας Υόρκης, εννοώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου. Είναι οι εκθέσεις για τις καλές υπηρεσίες και για την ειρηνευτική δύναμη. Η έκθεση της κυρίας Μαρίας Άγγελα Ορκίνγκου Ελιάρ θα παραδοθεί στις 12 Ιουλίου. Άρα, Μιχάλη, αυτό θα γίνει μετά την ενημέρωση του κυρίου Στιούαρτ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, την οποία αναμένουμε στις 11 Ιουλίου. Επίσης, να πούμε ότι στις 12 Ιουλίου θα πάει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος ζήτησε να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντώνιο Κουτέρες, και ο οποίος απάντησε θετικά. Η συζήτηση θα αφορά βεβαίως το Κυπριακό και θα αφορά και το Σκοπιανό, διότι οι Σκοπιανοί παραβιάζουν τη Συμφωνία των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις του κυρίου Στιούαρτ, εκφράζονται φόβοι ότι δεν λένε την αλήθεια ούτε για την εισβολή των Τούρκων στην νεκρή ζώνη της Πύλας και σε άλλα μέρη της νεκρής ζώνης, ούτε για την υπόθεση των μεταναστών που βρήκαν καταφύγιο στην νεκρή ζώνη. Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τις πηγές, είναι πώς μπόρεσαν να φτάσουν στο σημείο στο οποίο βρίσκονται, γιατί δεν τους σταμάτησαν ο κατοχικός στρατός και τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα. Τέλος, να σημειώσουμε ξανά, Μιχάλη, ότι ο κύριος Στιούαρτ λειτουργήσε υπονομευτικά στην αποστολή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα. Αναμενόμενο ήταν, διότι αν τα συμπεράσματά της ήταν διαφορετικά από τα δικά του, θα αποκαλυπτόταν ο ρόλος του εναντίον των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά, Μιχάλη. Λοιπόν, Μιχάλη, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου για τις αμερικανικές εκλογές.